εκπολής. Άγνωστο γιατί έπρεπε να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν υπήρχε, δεν υπήρχε μια βάση για να στηριχτείς, δεν ήξερες από πού να ξεκινήσεις, επειδή πραγματικά δεν υπήρχε προηγούμενο. Ένα ιστορικό. Έπρεπε επομένως να αρνείς από την πείρα του εξωτερικού. Κάτι και το οποίο έφυγε. Ήρθαν τότε κάποιοι άνθρωποι από το Βρετανικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, από τη Νέα Υόρκη, από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Επιμορφωθήκαμε με διάφορα σεμινάρια, στο ένα, στο άλλο, κυρίως στον τρόπο συγγραφής του εκπαιδευτικού υλικού και στο ρόλο του διδάσκοντος. Παρεμπιπτόντως θα δείτε παρακάτω ότι τα δύο αυτά αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η ανοιχτή και εξαπαστάσου εκπαίδευση, η εκπαίδευση δηλαδή η οποία παρέχεται από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Βρισκόμαστε λοιπόν κάπου εκεί, όταν ξεκινάνε τα πρώτα σεμινάρια και πέρασα 5 χρόνια εκεί μέσα. Στην Παπαφλέσσα αρχικά στο πάνω μέρος, στην Σαφτούρη μετά στο κάτω μέρος, στα γραφεία εκείνα. Μία πενταετία η οποία ήταν πενταετία που άλλαξε την προσωπικότητά μου, με έμαθε πάρα πολλά πράγματα και νομίζω δεν είμαι χαμένος καθόλου από αυτή την ιστορία, κάθε άλλο θα έλεγα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα τα μάθαινα πουθενά και ποτέ. Ας έρθουμε όμως λιγάκι να δούμε πώς είναι η κατάσταση στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα ακριβώς πριν από το 1997 ή τότε ακριβώς. Όπως σας απέδειξα με την προσωπική μου εμπειρία και γι' αυτό σας τα αποκρίνα, έλειπαν οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε κάθε τομέα και σε κάθε επίπεδο. Δεν μπορούσες να σπουδάσεις αν ήθελες. Έπρεπε να αντιμετωπίσεις αυτό που λέμε εισαγωγική εξέταση το βάθμιο, αν ήθελες να εντραπείς στο πανεπιστήμιο. Δεν το συζητούσαμε για μεταπτυχιακά. Δεν υπήρχε. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν κλειστά πραγματικά, ανοιχτά μόνο σε κάποιους μέσα από τις εξετάσεις τις πανεπιστημιακές και δεν προσέφερα ουσιαστικά τίποτα άλλο παρά από την τυπική εκπαίδευση αυτή που παρέχουμε και εμείς σήμερα, χωρίς την τότε το πράγμα που κάνουμε. Μια τυπική εκπαίδευση μόνο στις εκπαίδευσεις. Δεν υπήρχε παρεκπαίδευση μέσα από εκεί, παρά μόνο από την Έλληνα ή από, από άλλους φορείς. Ούτε κατάρτιση, κατάρτιση ήταν αλλού, πάλι σε κάποιους φορείς. Και η έννοια της παροχής δεύτερης ευκαιρίας ήταν άγνωστη. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, έδινε τις εξετάσεις, άντε όμως τους περνούσες, δεν περνούσες, τελείωσες. Μέσα στο κοινωνικό αυτό γίνεσθε στο οποίο από την άλλη πλευρά η ελληνική κοινωνία ήθελε το παιδί της να μπει στο πανεπιστήμιο, κάθε ελληνική οικογένεια τα παιδιά της ήθελε να τα μορφώσει, ξεπηδάει ένα καινούριο πανεπιστήμιο σαν το ανοιχτό, το οποίο είχε ξεκινήσει αρχικά στα χαρτιά. Και μην ξεχνάμε ότι τα τμήματα ακόμα και σήμερα, αλλά και τότε, ιδρύονταν όχι από πραγματική ανάγκη, αλλά από την ανάγκη εκείνη την πολιτική, η οποία είχε να κάνει με διάφορα θέματα που αφορούσαν τις τοπικές κοινωνίες. Αντιλαμβάνεστε το τι θέλω να σας πω. Δεν υπήρχε δηλαδή ένας πραγματικά, μια πραγματική μελέτη για το τι χρειάζεται, πού χρειάζεται, αλλά ιδιόταν ένα πανεπιστήμιο για να ικανοποιηθούν κάποιες ανάγκες ψηφοφόρων των πολιτικών. Κάτι που συνηθίζεται και συνεχίζεται εν πολλής και πολλά χρόνια μετά από το 1997. Ας δούμε όμως την πορεία αυτή της γέννησης του ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου.
Το ελληνικό αντιπολιτισμό στην πραγματικότητα ξεκίνησε από το Σουφιά το 1992. Στα χαρτιά όμως, διότι την ανάγκη της ίδρυσης ενός τέτοιου πανεπιστημίου, της δεύτερης ευκαιρίας, της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, την είχαν δει οι πολιτικοί. Μόνο που δεν ήταν τόσο τολμηροί και αποφασισμένοι να την υλοποιήσουν. Το 1992 λοιπόν, με τον νόμο 283, ιδρύεται το ΕΑΠ, το οποίο προέβλεπε αρχικά από τον νόμο εκείνο την εξάρτησή του από άλλα ΑΕΗ. Δεν ήταν αυτόνομο δηλαδή, αλλά ουσιαστικά ήταν ένα ακόμα συμβατικό πανεπιστήμιο που έλεγαν το ανοιχτό και κοινωνιδεμονευόταν από πιτάνες άλλων πανεπιστημίων. Είναι απορίας άξιο εδώ και το σχολιάζω. Πώς είναι δυνατόν μία διαφορετική εντελώς μεθοδολογία να υποστηριχτεί από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν να την υπηρετήσουν. Ήτανε νησιγενές το μοντέλο αυτό από το 1992, εάν εφαρμοζόταν. Εκεί χρειαζόταν κάτι παραπέρα από πριτάνη συμβατικών πανεπιστημίων. Χρειαζόταν ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει εξαποστάσεως εκπαίδευση, ανοιχτή εκπαίδευση και να φροντίσουν να του δώσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που να μπορέσει να επιζήσει στον ανταγωνισμό και να ευδοκιμήσει. Θα σας παρακαλούσα ότι δεν καταλαβαίνετε, επειδή εγώ δεν θεωρώ ότι ήθελα να κάνω διάλεξη. Διαλέξεις δεν συνηθίζω να κάνω. Για το ΕΑΠ ήθελα να κάνω τη διάλεξη και για τον κύριο Σταμέλο, επειδή μου το ζήτησε και είναι συνάδελφος. Ό,τι έχω να πω το λέω στα μεταπτυχιακά και στους φοιτητές και στις παρέες μου. Για τούτο εδώ όμως πονάω λίγο παραπάνω. Πονάω γιατί το να αφιερώσει 5 χρόνια από τον χρόνο σου, τη σύντομη ζωή σου, για όλους εννοώ, να ασχοληθεί με τέτοια θέματα τα οποία είναι υψηλού ρίσκου, που θα δείτε τι εννοώ παρακάτω, αξίζει το κόπο. Γι' αυτό μην διστάσετε ό,τι θέλετε να πείτε, να με διακόψετε. Συζήτηση κάνουμε, όπως σας λέω. Το 1994 γίνεται μια συνάντηση ενημερωτική στο Υπουργείο Παιδείας ακριβώς για το Ανοιχτό Πανεπιστημίο με συμμετοχή ξένων εγκληρογνωμών. Γίνεται Ζήμος Ενολίγης, η οποία σιγά σιγά οδηγεί σε νομοσχέδια τα οποία σχηματοποιούν κάποια πράγματα για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Το 1995 ουσιαστικά συγκροτείται μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Το καλοκαίρι του 1995 ετοιμάζεται ένα σχέδιο νόμου, το οποίο ψηφίζεται και προβλέπει θετικά πράγματα για το καινούργιο πανεπιστήμιο, δηλαδή ανεξαρτησία από τα ΑΕΗ, ορισμό εκταμινούς διοικούς της Επιτροπής, σύνταξη σχεδίου νόμου, είναι το πιο σημαντικό που έκανε η Επιτροπή αυτή, ήταν προ-νόμος αυτός για τον πραγματικό νόμο που διέπει τη λειτουργία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Και έτσι πραγματικά καθόρισε κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν στον 2552 που είναι ο νόμος ο ιδρυτικός του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που ήρθε το 1997. Με το που επήγα εγώ τότε και συναντήθηκα με τους πρώτους ανθρώπους εκεί, γινόταν μια ζήτηση για το τι θα πρέπει να περιέχει το 2552 που ήταν όλα τα λειτουργικά θέματα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Από το πώς θα λειτουργούν οι καθηγητές, οι υποχρεώσεις των φοιτητών, τα εργαστήριά του, η αξιολόγηση που παραξενοφάνηκε σε πάρα πολύ κόσμο τότε, η οποία υπάρχει στον νόμο αυτό,
και αρκετά άλλα θέματα για τα προγράμματά του, του χρόνου εισαγωγής κλπ. Ουσιαστικά ήταν η προπαρασκευή του ιδρυτικού νόμου του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που μας έρχεται το 1997, όπως σας είπα, και με τον οποίο καθορίζεται η φυσιογνωμία του. Πρέπει να σας πω ότι το 1998 ξεκινάνε δύο προγράμματα, δηλαδή για την καταστροφέρωση και το μεταπτυχιακό δίπλωμα στην αγγλική γλώσσα. Είμαστε τόσο λίγα άτομα εκεί που αναγκαστήκαμε τα βιβλία των δύο αυτών πρώτων να τα μανατζάρουμε εμείς στην δημιουργία τους. Και παράλληλα να είμαστε και κάποιοι εξυνόμοι και συγγραφείς αυτό. Στο μεταξύ, όπως είπα, υπήρξε ταχύτατη αντίδραση από τους παράγοντες για την επιμόρφωσή μας, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας. Μας έπαιρνε όλους και μας ρωτούσε. Δεν υπήρχε πληροφοριακό κέντρο, είμαστε όλοι το ίδιο. Όποιον και να έπαιρνε, έπρεπε να ξέρεις να του πεις τι πάει να πει ανοιχτό το πανεπιστήμιο, πότε θα γίνει το πρόγραμμα, πώς θα περιέχει, πώς θα εισαχθούν, όλοι για όλα. Πραγματικά τα πρώτα βιβλία ήταν ελάχιστα, συγγράφηκαν μέχρι το 1998 και το 1998 ξεκινάνε τα δύο πρώτα προγράμματα. Θα δείτε πώς συγγράφηκαν όμως τα βιβλία του, αφού πρώτα δούμε τι προέβλεπε το 1925-1922 για την αποστολή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Ουσιαστικά μιλούσε για παροχή πρακτικής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σπουδές με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση, διδακτικό υλικό με τις ανάγκες της ΑΕΞΑΕ, της ανοιχτής και εξαποστάσεως εκπαίδευσης δηλαδή, και έρευνα και τη μετάδοση της γνώσης από απόσταση. Αυτά όλα δεν έχουν καμία σχέση με τη συμβατική εκπαίδευση. Μπορεί από τις λέξεις να φαίνεται ότι δένουν με τη λέξη εκπαίδευση, δεν έχουν όμως καμία μα καμία σχέση. Και θα δείτε γιατί παρακάτω. Τι προέβλεπε βασικά ο νόμος 2552 του 1997. Παροχή εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. Αθρωτό σύστημα. Δηλαδή, μονάδα μάθημα, η θεματική ενότητα, όλα αυτά βαφτίστηκαν τότε. Δεν υπήρχαν οι έννοιες όπως τις ακούω. Η θεματική ενότητα ήταν ένα μάθημα το οποίο ήταν δεκάμινο, ισοδυναμούσε με τρία του συμβατικού εξαμήνου, τρία εξαμηνία μαθήματα του συμβατικού συστήματος και προέβλεπε επίσης τη διάθρωση των προγραμμάτων με τον εξής τρόπο, ακαδημαϊκός υπεύθυνος, συντονιστής, καθηγητές σύμβουλοι και φοιτητές. Η κορυφή από την πυραμίδα ήταν ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος. Από κάτω από αυτή, για τη θεματική ενότητα, κρεμόντουσαν ο συντονιστής της θεματικής. Ένα πρόγραμμα αποτελείται από πολλές ενότητες. Κάτω από το συντονιστή ήταν οι διδάσκοντες. Αυτοί ήταν οι καθηγητές σύμβουλοι και όχι καθηγητές, απλά θα το πούμε γιατί, που συνιστούσαν την ομάδα του διδακτικού προσωπικού, η οποία συνεδρίαζε, αποφάσισε, έβγαζε τα θέματα, συμβούλευε, περνούσε θέματα προς τα πάνω και προς τα κάτω. Και στο τέλος κάθε από κάθε σετ ήταν μια ομάδα περίπου 30 ανθρώπων που ήταν η ομάδα των διδασκομένων. Η πιστοποίηση των σπουδών υπήρξε σε 5 επίπεδα μέσα στο νόμο 2552. Τα 5 επίπεδα αυτά, αν μπορείτε να φανταστείτε, είναι τα 3 τυπικά που έχουμε εμείς, δηλαδή προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και το διδακτορικό, όπως επίσης και ένα μόντιουλ, μια θεματική ενότητα σε προπτυχιακό, το 4ο, και ένα μόντιουλ σε μεταπτυχιακό. Μπορούσε κάποιος δηλαδή να πάρει ένα μάθημα, είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό, όχι ένα πρόγραμμα. Με καταλαβαίνετε. Η καινοτομία εδώ ήρθε με το Εργαστήριο του Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας και τη Μονάδα της Εσωτερικής Αξιολόγησης. Γίνονταν καθημερινή συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει, ώστε το πανεπιστήμιο αυτό
να αποτελέσει, να πάρει μια δυναμική τέτοια που να φτιάξει καλό υλικό, να μην είναι ένα υλικό σαν τα άλλα, και να υπάρξει και ένας μηχανισμός, μια διπλή ασφαλείας που θα διασφαλίσει την ποιότητά του, τόσο στην παροχή των υπηρεσιών του, όσο και στην παραγωγή του υλικού, αλλά και σε κάθε δράση. Αφήστε μέσα από τη μονάδα της εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία θεωρητικά αξιολογεί τους πάντες. Είναι μια ανεξάρτητη μονάδα, την ευθύνη την έχει ένα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου πάντα. Ήρθε η ώρα όμως να δούμε τι σημαίνει ανοιχτή εκπαίδευση. Είναι ένα ιδιόφυλλο. Μέχρι τώρα ήταν για γράμματα, με γράμματα γινόταν το πρωί. Όχι με ιδιόφυλλο. Πραγματικά δούλεψε τουλάχιστον μία πενταετία με γράμματα. Και οι εργασίες με και οι εργασίες, μάλιστα επιτρέπαμε να μας τις γράφουν κιόλας με το χέρι. Γιατί δεν υπήρχαν υπολογιστές να τις δακτυλογραφήσουν. Δεν μπορούσε να υποχρεώσει τον άλλο έτσι να δακτυλογραφήσει, να την μετρολογήσει. Μπορούσε να τη γράψει με το χέρι. Τους ευχαριστούσαμε βέβαια την προσοχή να τη γράφουν με τρόπους που να μπορούμε να τη διαβάσουμε για να την αξιολογήσουμε και να την σχολιάσουμε φυσικά. Θα σας πω και γι' αυτό όλο την επίδραση από την τεχνολογία στο αγητό. Πρόκειται για ένα φιλοσοφικό λοιπόν ιδεώδης, μιλάω για την ανοιχτή εκπαίδευση, που στοχεύει στην παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών και στην πρόσβαση κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένων ομάδων, εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων σε ένα ευέλικτο δηλαδή μαθητοκεντρικό σύστημα. Έτσι θεωρείται η ανοιχτή εκπαίδευση. Αυτός είναι ο ορισμός της από αυτούς που την πρώτο συνέλαβαν. Ανοιχτή σε όλα. Πρώτα-πρώτα σε όποιον θέλει του δίνει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που επιθυμεί, του δίνει ευελιξία στον χώρο και στον χρόνο και στον αριθμό της μελέτης του, του δίνει ευελιξία στις εκπαιδευτικές μεθόδους και στο υλικό, ανοιχτό επίσης σε εκπαιδευτικές μεθόδους που μπορείς να εφαρμόσεις καινοτόμες μέχρι τότε, σε νέες γνώσεις επιστημονικές, σε ιδέες και σε απόψεις. Όλα αυτά ήταν μια καινοτομία από μόνα τους για τη σημαντική εκπαίδευση. Μην ξεχνάτε, σας το είπα και από την αρχή, για να βρεθεί ο καθηγητής και να μιλήσεις, είχε ψηλό ωράριο και περνούσε και από δύο γραμματείς. Εγώ για να μιλήσω σε έναν καθηγητή μου που ήμουν στο παραέλα, θυμάμαι στα μαθηματικά, διαγισματική γεωμετρία, δεν θυμάμαι τον ακριβώς μάλλον έκανε, και ήμουν περίπου στο 5. Δύο εβδομάδες προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου να μπω στην πόρτα για να του μιλήσω. Και εδώ θα δείτε ένα σύστημα τελείως διαφορετικό. Εντελώς διαφορετικό, μέχρι αναφέρεις τα πάντα από αυτά τα οποία γνώρισες μέχρι τότε για την τριτοβάθμια. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση τώρα δεν είναι παρά μία μεθοδολογία μέσω της οποίας εξυπηρετείται το ιδεώδες της ανοιχτής εκπαίδευσης. Δηλαδή, στο να παρέχεις εκπαιδευτικές ευκαιρίες στον άλλο, μπορείς να το κάνεις με πολλούς τρόπους. Μία μέθοδος είναι και η αλληλογραφία που λέμε πριν. Όμως εδώ, με την εξαποστάσεως εκπαίδευση, έχεις τη δυνατότητα να παρέχεις και να υποστηρίζεις κάποια από αυτά τα οποία δεν μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους. Γιατί το να υποστηρίξεις τώρα το Ρωμά, ένα μετακινούμενο πληθυσμό εννοώ. Δεν γίνεται σε εμάς τόσο στις φορές χώρες που μετακινούνται πληθυσμοί και εκεί πέρα η εξαποστάσεως εκπαίδευση είναι πραγματικό εργαλείο. Το να υποστηρίξεις έναν εργαζόμενο, το να υποστηρίξεις έναν άνθρωπο ο οποίος διαμένει σε ένα νησί, δεν έχεις παρά να επιλέξεις την εξαποστάσεως τεχνολογία. Δεν μπορείς να το καλέσεις διαζώσεις. Η τεχνολογία εδώ παίζει σημαντικό ρόλο. Τονίζω και στη διαφάνεια, δεν είναι η μόνη
ή εξ αποστάσεως που υποστηρίζει ως μεθοδολογία την αμυντική εκπαίδευση. Αλλά μάλλον έχει φανεί μέχρι τώρα η πιο αποτελεσματική και η πιο κατάλληλη αυτή. Ένα μειονέκτημα της εκπαίδευσης του τύπου αυτού της αμυντικής με την εξ αποστάσεως μαζί είναι ότι υπάρχει μια απόσταση από τον επιμορφούμενο και τον καθηγητή του. Αυτοί πολλοί τη χαρακτήρισαν, αν διαβάσετε λίγο τα κείμενα, τον γκουρού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την αρχήλιο πτέρνα του συστήματος. Και οτιδήποτε γινόταν, γινόταν για να μειωθεί αυτό το, η απόσταση που χωρίζει τους δύο αυτούς ανθρώπους. Και όχι μόνο μεταξύ του διδάσκοντα και του διδασκόμενου, αλλά και μεταξύ των διδασκομένων. Όποια μέτρα και αν έχουν μέχρι τώρα ληφθεί, ελήφθησαν ακριβώς για να μειωθεί αυτό το μειονέκτημα. Η ανοιχτή εξαποστάσεως εκπαίδευση στηρίζεται, όπως προείπα, σε δύο πυλώνες. Ο πυλώνας ο πρώτος είναι σε ένα ρόλο διαφορετικό από ό,τι το γνωρίζουμε έως τώρα για τον καθηγητή, ο οποίος δεν λέγεται καθηγητής εδώ, λέγεται καθηγητής σύμβουλος και βέβαια σε ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Τι ακριβώς όμως σημαίνουν αυτά, θα τα δούμε αμέσως. Πάμε στο πρώτο, στο εκπαιδευτικό υλικό. Εγώ όταν τελείωσα από το Πανεπιστήμιο, και φαντάζομαι και αρκετοί από εσάς εδώ, καλό βιβλίο θεωρούσα το δύσκολο βιβλίο. Το βιβλίο που δεν καταλάβαινα. Δηλαδή έβγαινα από τα ρούχα μου, προσπαθώντας να καταλάβω κάποιους ανθρώπους και είχε περάσει μέσα μου ότι ένα βιβλίο που το κατέχω. Καλώς τους από εκεί μάλλον. Περνούσε λοιπόν από μέσα μου ούτε από τους συμφιλητές μου βιβλίο καλό είναι το δύσκολο βιβλίο. Το ακαταλαβίστηκο. Αυτό που με προβλημάτισε. Εκείνο που κατέβαλα ιδιαίτερη προσπάθεια να το καταλάβω. Εδώ κατάλαβα ότι το βιβλίο αυτό δεν έχει καμία τύχη. Το βιβλίο στην εξαποστάσεως πέρασης και ιδιαίτερα στην ανοιχτή πρέπει να είναι το βιβλίο εκείνο που το καταλαβαίνει ο άλλος. Το καταλαβαίνει και μάλιστα κάποιοι είπαν πρέπει να είναι ένας δάσκαλος σε ετοιμότητα όταν θα το ανοίξεις. Να σου μαθαίνει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Τα πρώτα σεμινάρια λοιπόν τα οποία πήραμε εκεί εν έτη 1997 και πριν γράψουμε τα πρώτα κείμενα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στόχευαν ακριβώς εκεί. Οι τρόποι και οι κανόνες για τη συγγραφή υλικού για την εξαποστάσεως εκπαίδευση είναι καθορισμένοι. Πρώτα-πρώτα, δεν μπορείς να γράφεις μακροσκελή κείμενα. Μακροσκελές κείμενο δεν είναι ευέλικτο κείμενο. Και είπαμε πριν ότι πρέπει να έχει ευελιξία στο ρυθμό της μελέτης ο άλλος. Άρα τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορείς να το έχεις ένα κείμενο χωρίς τίτλο και να είναι συνεχόμενο, γιατί κάποια στιγμή ο χρόνος του είναι περιορισμένος, θα αφιερώσει ένα τέταρτο, πρέπει να κάνει μια δουλειά άλλη, θα ξαναφιερώσει 20 λεπτά. Άρα εδώ ένα μακροσκελές κείμενο, το οποίο δεν έχει αρχή και τέλος, είναι καταδικασμένο και δεν θα βοηθήσει καθόλου τον άνθρωπο που θα το μελετήσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν το πρώτο που μας μάθουν είναι κείμενα με κατάτμιση, με κατάλληλους τίτλους, ώστε να προλαβαίνει ο άλλος ακόμα και στην παραλία να τα διαβάσει. Σε πεπερασμένο χρόνο, σε μικρό χρόνο. Δεύτερο, θες να του περάσεις κάτι, θα το περάσεις με αλλαγή του οπτικού στοιχείου το οποίο φαίνεται μέσα στη σελίδα. Βάλτο σε φώτο, βάλτο σε ένα πίνακα. Κάνε υπόβαθρο διαφορετικό. Μην το παρακάνεις όμως, γιατί τότε δεν θα κερδίσεις. Πρέπει να θέτεις στο προσκήνιο
τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει να περάσεις στον αναγνώστη. Χωρίς υπερβολές όμως, γιατί τότε δεν θα το καταφέρεις. Χρησιμοποίησε πίνακες. Άσε περιθώριο δίπλα για να σημειώνει ο άλλος. Η εικονογράφηση είναι ένα δύσκολο θέμα. Δεν είδα να επιμένουν πάρα πολύ κανένας. Ωστόσο είναι χρήσιμη και αυτή. Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι πρέπει να είναι κατανοητό από όλα όσα σας είπα. Δεν πρέπει να είναι δύσκολο πουθενά. Πρέπει να έχεις μέσα αλληλεπίδραση του διδάσκοντα με το, του αναγνώστη με το υλικό. Την αλληλεπίδραση πώς θα την φτιάξεις, πώς θα την δημιουργήσεις. Μέσα από ασκήσεις και από δραστηριότητες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει στα σημαντικά σημεία που θέλεις να μείνουν στον άλλο, να τα συνδέσεις με δράσεις που θα κάνεις, στα οποία είτε θα το παραπέμψεις σε άλλο υλικό, είτε θα του θέσεις κάποια δραστηριότητα που θα εκπονήσει, της οποίας την ενδεικτική απάντηση οφείλεις να την έχεις. Δεν νοείται άσκηση που θα είναι άλυτη. Έστω και υποδειγματικά πρέπει να την έχεις από πριν παραθέσει. Δραστηριότητα παρονίως. Για να γίνω εδώ πιο ξεκάθαρος, μία άσκηση, τι πάει να πει εδώ. Άσκηση έρχεται κυρίως προς τις θετικές επιστήμες κοντά. Είναι εκείνη που έχει μία και μοναδική απάντηση καθολικά αποδεκτή. Ή να το πω μαθηματικά, μπορεί να έχει μία ή πολλές απαντήσεις, αλλά καθολικά αποδεκτές. Λύνεις ένα τριόγυμνο. Λύσεις δύο απαντήσεις. Χ ένα ισο τόσο και χ δύο ισο τόσο. Αυτό όποιος και να το λύσει θα λύσει τα ίδια πράγματα. Αυτή είναι άσκηση. Δραστηριότητα είναι κάτι άλλο. Λες τον άλλον πώς αισθάνεσαι κοιτάζοντας έξω. Θα σου απαντήσει ο καθένας με το δικό του τρόπο. Αν δεν σου πούνε αισθάνομαι πάρα πολύ καλά γιατί μου αρέσει ο κύριος αυτός, αν δεν σου πούνε ότι δεν μου αρέσει καθόλου γιατί δεν μπορώ να δουλέψω κτλ. Αυτό το διαχωρισμό κάναμε στα πρώτα βιβλία και αυτός επικράτησε μέχρι σήμερα. Το σημαντικότερο, όπως είπα, είναι ύφος γραφής φιλικό, κατανοησιμότητα, το άπαρ. Να μπορεί ο άλλος να το διαβάσει και να το καταλάβει χωρίς να αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει άλλο εγχειρίδιο. Αν είναι δυνατόν, ό,τι μεταχειρίζεσαι, να τα έχεις εκεί μέσα. Γι' αυτό επιμείναμε και σε κάποια θέματα όπως είναι οι ορολογικοί προσδιορισμοί, εισαγωγές κτλ. Στα οποία ό,τι όρους χρησιμοποιούσαμε τους θέταμε πριν και τους αναλύαμε. Έτσι ο άλλος δεν χρειαζόταν πολλαπλά εγχειρίδια. Κατά το δυνατόν. Του είχες βέβαια οδηγό για περαιτέρω μελέτη. Του είχες προβλήματα θα συναντήσει μέσα και τι να κάνει για να διευρυνθεί. Του είχες τη βιβλιογραφία που έχεις χρησιμοποιήσει για να το γράψεις. Αν ήθελε να μάθει κάτι παραπέρα μπορούσε. Ας δούμε εδώ πέρα όμως την επίδραση από και στη συμβατική εκπαίδευση, γιατί γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι οι τρόποι αυτοί της δημιουργίας ενός συγγράμματος είναι ανήκουστοι, αν μη τι άλλο, για τη συμβατική εκπαίδευση. Στη συμβατική εκπαίδευση ο καθένας καθόταν κάτω, ανάλογα με ό,τι γνώριζε, έγραφε. Θα δείτε παρακάτω στην επόμενη διαφάνεια τη διασφάλιση της ποιότητας του υλικού, του παραγόμενου υλικού, με ποιους τρόπους γίνονται. Στη συμβατική εκπαίδευση λοιπόν ο καθένας μπορούσε να καθίσει, να βγάλει ένα σύγγραμμα, να βάλει και τη δυσκολία του μέσα, είπα, δεν θέλω να το γράψει αυτό, κάνει